από το βήμα της σημερινής πρωτομαγιάτικης απεργιακής συγκέντρωσης εκφράζουμε τον αποτροπιασμό μας για την πιο ντροπιαστική επίθεση πάνοπλων ένοπλων δυνάμεων σε πανεπιστημιακά ιδρύματα που έχει συντελεστεί τα τελευταία χρόνια. Αυτή είναι που έγινε πριν λίγες ώρες στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια και άλλα πανεπιστήμια της Αμερικής, τραυματίζοντας βαριά και συλλαμβάνοντας εκατοντάδες φοιτητές. Απαιτούμε την απελευθέρωσή τους. Το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω, ό,τι κι αν κάνουν. Οι λαοί θα νικήσουν. Συναδέλφες και συνάδελφοι, η 1η Μάη είναι η μέρα δική μας, των εργαζόμενων όλου του κόσμου, και ως τέτοια σηματοδοτεί τον αδιάκοπο αγώνα της τάξης μας για την κατάργηση της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο, για έναν κόσμο χωρίς καπιταλιστική εκμετάλλευση, χωρίς φτώχεια, χωρίς πολέμους και προσφυγιά, έναν κόσμο αντάξιο των αναγκών και των συμφερόντων των πολλών και όχι για τα κέρδη των λίγων, για πραγματική ευημερία και πρόοδο, για εξέλιξη προς τα μπρος και όχι επιστροφή στο μεσαίωνα. Σε αυτήν την πορεία, σε αυτόν τον δρόμο έχουν γραφτεί λαμπρές ιστορίες αγώνα και θυσιών, ανεπανάληπτες στιγμές περηφάνειας και ανωδιοτέλειας χιλιάδων επώνυμων και ανώνυμων ηρώων της εργατικής τάξης που θυσίασαν τη ζωή τους, που άφησαν τα κόκαλά τους σε φυλακές και εξορίες, στο βουνό με το όπλο στο χέρι, πολεμώντας, αγωνιζόμενοι για τα πιο μεγάλα ιδανικά που γέννησε η ανθρωπότητα. Από την πρωτομαγιά του Σικάγο, στην πρωτομαγιά του 36 στη Θεσσαλονίκη, στην 1η Μάη του 44 στην Κεσαριανή, που 200 κομμουνιστές στάθηκαν με περηφάνεια και τιμή μπροστά στο εκτελεστικό απόσπασμα των Ναζί, μέχρι και σήμερα το ίδιο μήνυμα είναι οδηγός του αγώνα μας. Δεν λυγίζουμε, δεν υποχωρούμε, δεν τρομοκρατούμαστε, δεν συμβιβαζόμαστε με τη βαρβαρότητα της καπιταλιστικής εκμετάλλευσης, των πολέμων, της προσφυγιάς και της φτώχειας. Στο ερώτημα «Ή τα κέρδη τους ή οι ζωές μας» απαντάμε ενώνοντας τη φωνή μας με τους ήρωες και τους νεκρούς της τάξης μας, με τις ζωές μας, με τις ανάγκες των πολλών. Συνεχίζουμε στον ίδιο δρόμο, για τον ίδιο τελικό προορισμό, για να γίνουν πραγματικότητα όσα ονειρευόμαστε, όσα αγωνιζόμαστε για εμάς και τα παιδιά μας. Κρατάμε σταθερή πορεία προς το μέλλον που έχουμε ανάγκη και χτίζουμε το αύριο με τους αγώνες του σήμερα. Αυτό το ύψιστο καθήκον μας θα το φέρουμε εις πέρας, χωρίς να φοβόμαστε τις δυσκολίες, την εξουσία των λίγων που τσακίζει τη ζωή μας, χωρίς να λυπηθούμε τις θυσίες που απαιτούνται. Συναδέλφες και συνάδελφοι, 138 χρόνια από την εξέγερση των εργατών και των εργατριών στο Σικάγο και τη διεκδίκηση του οκτάωρου ως όριμης ανάγκης, σήμερα βρισκόμαστε αντιμέτωποι με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους αντεργατικούς νόμους που υλοποίησαν όλες οι κυβερνήσεις και η σημερινή της Νέας Δημοκρατίας για να καταργηθούν το οκτάωρο, να γίνει ο ημερήσιος χρόνος εργασίας λάστιχο, να εντυπωσιακοποιηθεί η δουλειά, να μεγαλώσει η εκμετάλλευση με 13-ωρη εργασία, με απλήρωτες υπερορίες, με εξαήμερη και εφταήμερη δουλειά. Οι σημερινοί κυβερνώντες, όπως και οι προηγούμενοι,
στέκονται απέναντι στις διεκδικήσεις μας. Στο πραγματικό πρόβλημα ότι ο μισθός δεν φτάνει για να βγει ο μήνας αφού είναι στα επίπεδα 15 χρόνια πίσω και ο μέσος μισθός είναι μειωμένος κατά 26% την ώρα που η ακρίβεια και οι ανατιμήσεις έχουν φτάσει στο Θεό, αυτοί με σταθερότητα προωθούν όσα έχουν ανάγκη η μεγαλοεργοδοσία και το κεφάλαιο. Γίνονται προκλητικοί λέγοντάς μας ότι όσα αποφασίζουν είναι για το καλό μας και ότι τελικά είναι δική μας επιλογή το τι θα γίνει. Μας λένε, αν θέλετε δουλέψτε 13ωρο, αν δεν θέλετε μη δουλεύετε. Εμείς σας δίνουμε την επιλογή για να ενισχύσετε το εισόδημά σας. Αυτά λέει ο νόμος Γεωργιάδη. Μας λένε, αν θέλετε δουλέψτε 10ωρο με απλήρωτες υπερορίες και πάρτε μετά ρεπό και έξτρα άδειες για να έχετε χρόνο να μαζέψετε τις ελιές σας, να έχετε χρόνο να περάσετε με τις οικογένειές σας. Αν δεν θέλετε, πάλι δική σας επιλογή είναι τι θα κάνετε. Αυτά λέει ο νόμος Χατζηδάκη μαζί με πολλά τετρατουγήματα και εμπόδια της συνδικαλιστικής δράσης και των αγώνων. Συναδεύσες και συνάδελφοι, στον κόσμο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στον κόσμο του κεφαλαίου, των κυβερνήσεων και των κομμάτων του συστήματος της εκμετάλλευσης, οι αντεργατικοί νόμοι παρουσιάζονται ως δώρο, ως προνόμιο, ως επιλογή. Αυτό άλλωστε αντιμετωπίζουν οι συνάδελφοί μας στη Λάρκο. Έχουν, λέει, την επιλογή για να μην μείνουν άνεργοι τα προγράμματα του ΑΕΔ. Να γίνει δηλαδή ο μεταλλεργάτης και ο μεταλλορύχος κλητήρας αρκεί να πάρουν τα μονοπόλια μια περιουσία άνω των 20 δις μόλις με 6 εκατομμύρια ευρώ. Όμως και στο σούπερ μάρκετ μπορούμε να πάμε ή μπορούμε να μην πάμε και έτσι να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι δεν μας αγγίζει η ακρίβεια ή ότι δεν υπάρχει ακρίβεια ή μπορούμε να κλείσουμε το γενικό διακόπτη της ΔΕΗ στο σπίτι μας και έτσι να μην έχουμε λογαριασμούς που μοιάζουν με δόση αγοράς σπιτιού. Ή αν θέλουμε χειρουργείο, να βάλουμε βαθιά το χέρι στη τσέπη. Ντροπή. Η σταθερότητα που επικαλούνται η σημερινή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, όπως και προηγούμενα του ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, σημαίνει να είμαστε εμείς οι πολλοί με πολλά άλλη τα προβλήματα, με ακάλυπτες ανάγκες και το κεφάλαιο να είναι μελιμένα τα χέρια να κερδοφορεί στις πλάτες μας. Αντί σήμερα, εν έτη 2024, να συζητάμε για μείωση του χρόνου δουλειάς, για μισθούς και μεροκάματα που να αποκρίνονται στη σημερινή κατάσταση και τις ανάγκες μας, συζητάμε όσα πάλευαν οι εργαζόμενοι πριν 138 χρόνια. Αν θα μπορούμε να δουλεύουμε 8ωρο, αν θα έχουμε μισθούς για να ζούμε, αν θα έχουμε ασφάλιση, αν θα έχουμε υγεία και παιδεία. Όλα βρίσκονται στο στόχαστρο με επίκεντρο τα κέρδη των λίγων. Αυτή είναι η σαπίλα και η βαρβαρότητα του συστήματος. Αυτή είναι η σύγχρονη σκλαβιά. Να προσπαθούν να αλυσοδέσουν τους εργαζόμενους, τα φτωχά λαϊκά στρώματα, τους μικρομεσαίους αγρότες, την νεολαία μας, να καταχυρώσουν ότι αυτή η σαπίλα, ο κόσμος της εκμετάλλευσης είναι μονόδρομος. Θέλουν να συμβιβαστούμε με όλα αυτά που επιβάλλουν στη ζωή μας. Θέλουν να συμβιβαστούμε με αυτά που γίνονται στους χώρους δουλειάς. Να θεωρήσουμε φυσιολογικά δηλαδή τα καθημερινά εργοδοτικά εγκλήματα με νεκρούς και σαμακατεμένους που στο τέλος της ημέρας ενοχοποιούνται ως υπεύθυνοι για ό,τι συνέβη. Ο εργαζόμενος και η ζωή του στο ανάθεμα με τη σιωπή της μεγαλοεργοδοσίας και του κράτους της. 179 νεκροί το 2023 στους χώρους δουλειάς και 38 νεκροί από τις αρχές του 24. Το Υπουργείο Εργασίας άφαντο, οι ελεκτικοί μηχανισμοί ελλιπέστατοι ως ανύπαρκτοι,
για αυτούς τους νεκρούς, για αυτούς τους ακατεμένους θα μιλήσει κανείς από τους κυβερνώντες, από αυτούς που επικαλούνται τη σταθερότητα της χώρας. Θα μιλήσει κανείς για τους πλημμυρισμένους κάθε χρόνο, για τις καμένες περιουσίες των απλών ανθρώπων, για όλους αυτούς που θυσιάζονται στην πολιτική του κόστους ωφέλους, που είναι η βασική κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη στηρίζουν όλα τα κόμματα του κεφαλαίου και του συστήματος. Είναι ντροπή, συναδέλφες και συνάδελφοι, είναι ντροπή και έσχος η προχθεσινή απόφαση του δικαστηρίου για την πυρκαγιά στο μάτι με τους 104 καμένους συνανθρώπους μας. Όσοι ευθύνονται για την πολιτική που υλοποίησαν, αφήνοντας ανοχήρωτη τη ζωή του λαού, εφαρμόζοντας την αισχρή λογική κόστους ωφέλους, με τη σφραγίδα του δικαστηρίου παρουσιάζονται μπροστά μας ως αθώοι. Στην ουσία, η πολιτική κόστους ωφέλους παρουσιάζεται ως κανονικότητα που πρέπει να την αποδεχτούμε. Όμως, για να πληρώσουν οι πραγματικοί ένοχοι και η πολιτική που φέρνει τέτοια αποτελέσματα και τέτοια εγκλήματα, χρειάζεται η μέγιστη κινητοποίηση του λαού μας, για να μην υπάρχει συγκάλυψη, να μην υπάρχει κουκούλωμα, διάχυση ευθυνών. Το ίδιο δηλαδή που επιδιώκουν με το προδιαγεγραμμένο έγκλημα των τεμπών από την πρώτη στιγμή, με διάφορα τεκνάσματα και μεθοδεύσεις. Ποντάρουν ότι ο χρόνος θα σβήσει τις ευθύνες τους από τη μνήμη του λαού, ότι το έγκλημα τελικά θα ξεχαστεί. Δεν πρόκειται όμως να αφήσουμε κάτι τέτοιο να συμβεί. Συναδεύσες και συνάδελφοι, κανείς από αυτούς δεν μιλάει για όλα αυτά που μας μαυρίζουν τη ζωή. Ούτε η σημερινή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ούτε προηγούμενα ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ και οι συμπληρωματικές δυνάμεις του συστήματος που ομογνωμούν, που ταυτίζονται στην ψήφιση και τη στήριξη των αντεργατικών νόμων και στην υλοποίησή τους. Ποιος από αυτούς θα φωνάξει ότι για να γίνουν αντιπλημμυρικά έργα πρέπει το κόστος κατασκευής να είναι μικρότερο από το κόστος αποζημίωσης όταν πλημμυρίσουν ολόκληρες περιοχές? Μόνο ευχολόγια και ψεύτικα λόγια παρηγοριάς για να κρύψουν τις ευθύνες τους, για να κρύψουν ότι υλοποιούν τα ραβασάκια του κεφαλαίου και τις απαιτήσεις της καπιταλιστικής οικονομίας. Η δική μας φωνή πρέπει να ακουστεί δυνατά, γιατί εμείς έχουμε το συμφέρον να κάνουμε πράξη όσα προστατεύουν τη ζωή μας. Όπως ακόμη πιο δυνατά πρέπει να ακουστεί η φωνή μας απέναντι στους πολέμους που διεξάγουν οι καπιταλιστές για τα συμφέροντά τους, ματώνοντας ολόκληρους λαούς. Στην Παλαιστίνη συντελείται γενοκτονία από το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ απέναντι στον Παλαιστινιακό λαό, απέναντι στα γυναικόπαιδα. Στην Ουκρανία οι καπιταλιστικές δυνάμεις λύνουν τις διαφορές τους με τα όπλα. Οι αιστείες των πολεμικών αναπετρήσεων, των αντιπαραθέσεων, οι απειλές και οι προετοιμασίες για πιο γενικευμένες συγκρούσεις πολλαπλασιάζονται. Η χώρα μας, με ευθύνη της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας όπως και των προηγούμενων, έχει άμεση εμπλοκή στους σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ. Κρύβουν ότι στη χώρα μας φυλάγονται επικίνδυνα όπλα, ακόμα και απαγορευμένα από τις διεθνείς συνθήκες. Κρύβουν ότι στέλνει όπλα στην Ουκρανία, ακόμα και βόμβες λευκού φόσφορου έχει κάνει τη χώρα μας κέντρο αποθήκευσης και αποστολής οπλισμού του ΝΑΤΟ. Δίνει λιμάνια η κυβέρνηση, αεροδρόμια, σιδηροδρόμους για να μεταφέρονται όπλα στις αιστείες του πολέμου, για την υποστήριξη των υπεριαλιστικών σχεδιασμών του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στέλνει φρεγάτες στο στόμα του λύκου και βάζει σε μεγάλους κινδύνους
το λαόν μας. Δεν εξασφαλίζεται κανένα συμφέρον του λαού μας με την ολοένα βαθύτερη εμπλοκή στους υπεριαλιστικούς πολέμους. Τους πολέμους, τις επεμβάσεις, τα κάνουν οι υπεριαλιστικές δυνάμεις, οι κυβερνήσεις τους, το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση, για τα συμφέροντα των μονοπωλίων και όχι των λαών. Οι λαοί αγωνίζονται, αντιστέκονται και πολεμούν στην αδικία και το σύστημα της εκμετάλλευσης. Βροντοφωνάζουμε σήμερα από το βήμα της πρωτομαγιάτικης απεργίας. Είμαστε με τη σωστή πλευρά της ιστορίας. Είμαστε με τους λαούς. Απαιτούμε και αγωνιζόμαστε εδώ και τώρα για κάμια έμπλοκη στους υπεριαλιστικούς πολέμους και τα πολεμικά σχέδια του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να κλείσουν οι αμερικάνικες βάσεις, καμιά διευκόλυνση στους φωνιάδες των λαών. Να επιστρέψουν οι φρεγάτες και οι ελληνικές αποστολές στη χώρα, κανένας φαντάρος έξω από τα σύνορα. Συναδεύσες και συνάδελφοι, ο αγώνας μας είναι μια ρεαλιστική διέξοδος για να αντιμετωπίσουμε την επίθεση που δεχόμαστε και να περάσουμε στην αντεπίθεση. Αποδείχτηκε ότι οι συνδικαλιστές του ΠΑΣΟΚ, της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς τους προηγούμενους 2 μήνες έδρασαν με διατεταγμένη αποστολή και όσοι κοινωνούν τα δοχεία, ιδιαίτερα στις ηγεσίες της ΓΕΣΕ και της ΑΔΕΔΗ, με στόχο να βάλουν εμπόδιο στη διαμόρφωση και την κλιμάκωση ενός απεργιακού κινήματος που θα στριμώξει την κυβέρνηση και την εργοδοσία. Αποδείχτηκαν τα καλύτερα δεκανίκια της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Όμως οι εργαζόμενοι, εμείς οι εργαζόμενοι, συσπηρωμένοι στα σωματεία τους, τους προσπέρασαν και οργάνωσαν τις απεργιακές κινητοποιήσεις στις 28 Φλεβάρι και στις 17 Απρίλη με εκατοντάδες αποφάσεις εργατικών κέντρων, ομοσπονδιών και πρωτοβάθμιων σωματείων του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα. Οι μεγάλοι αγώνες, οι μεγάλες απεργιακές μάχες στις 28 Φλεβάρι και στις 17 Απρίλη, κόντρα στη γραμμή των ηγεσιών της ΓΕΣΕ, ΑΔΕΔΗ, της ΠΑΣΚΕ, ΔΑ και ΣΥΡΙΖΑ Νέας Αριστεράς, οι καθημερινοί αγώνες και οι συγκρούσεις με τη γραμμή της εργοδοσίας, με τους αντεργατικούς νόμους, μέσα σε μεγαλύτερους και μικρότερους χώρους δουλειάς, δίνουν και έχουν να δώσουν και στο μέλλον περισσότερα και μεγαλύτερα αποτελέσματα. Αυτοί οι αγώνες θα πυκνώσουν τις γραμμές του αγώνα. Το ρεύμα αμφισβήτησης της κυρίαρχης πολιτικής για να διεκδικήσουμε συλλογικές συμβάσεις και αυξήσεις στους μισθούς, μέτρα προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων στους χώρους δουλειάς, άμεσα μέτρα ενάντια στην ακρίβεια για την προστασία της εργατικής λαϊκής κατοικίας, για αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν υγεία και παιδεία, σε κάθε ευκαιρία, σε κάθε στιγμή της πάλης, πρέπει να δυναμώνει το ρεύμα αμφισβήτησης της καπιταλιστικής βαρβαρότητας. Να καταδικαστούν πολιτικά όλοι αυτοί που πίνουν νερό στο όνομα της εξουσίας του κεφαλαίου, στο μονόδρομο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλοι αυτοί που τώρα σε προεκλογικό χρόνο παρουσιάζονται ως υποστηρικτές του λαού και των εργαζομένων. Αυτοί που τα βρίσκουν μια χαρά για να δώσουν στήριξη στο κεφάλαιο, είτε στη Βουλή, είτε στην Ευρωβουλή και με τους δικούς τους ανθρώπους στη ΓΕΣΕ και στην ΑΔΕΔΗ για να εμποδίσουν τους αγώνες μας. Γιατί φοβούνται για τη σταθερότητα, γιατί δεν θέλουν με τίποτα να μπει κριτήριο επιλογής των εργαζομένων η ίδια τους η ζωή, γιατί τότε θα φανερωθούν οι ευθύνες τους. Θα αποκαλυφθεί ότι ο ένας δίνει την αντιλαϊκή σκυτάλη στον επόμενο
και το αντεργατικό οπλοστάσιο συνεχώς θωρακίζεται εις βάρος της ζωής των πολλών. Αυτοί που μας έλεγαν «μαζί τα φάγαμε» είναι οι ίδιοι με αυτούς που μας λένε ότι είμαστε όλοι φταίχτες για το προδιαγεγραμμένο έγκλημα στα Τέμπη. Αυτοί που μας εμπλέκουν σε κινδύνους και πολεμικές επεμβάσεις του ΝΑΤΟ είναι οι ίδιοι που το αναγνωρίζουν ως ιερή αμυντική συμμαχία. Ας τους ανησυχήσουμε λοιπόν, συναδέλφες και συνάδελφοι, ας τους ανησυχήσουμε με τους αγώνες και με την επιλογή μας να καταδικαστεί η πολιτική τους και το θράσος τους να νομίζουν ότι μπορούν να μας κοροϊδεύουν εν ψυχρό, και με τους αγώνες μας και με την ψήφο μας στις επερχόμενες εκλογές. Όσο για μας, θα συνεχίσουμε και θα φτάσουμε εκεί που ορίζει το καθήκον μας, για το δίκαιο της τάξης μας, για να γεμίσουμε τις σελίδες του βιβλίου της ταξικής πάλης με νέους μεγάλους αγώνες, με μεγάλα κατορθώματα, για να γράψουμε την πιο μεγάλη ιστορία, την κατάργηση της καπιταλιστικής εκμετάλλευσης. Ζήτω η εργατική πρωτομαγιά, ζήτω οι εργάτες όλου του κόσμου.